Καλησπέρα σας. Δικαίωμα στην τέχνη. Δικαίωμα στα ενδιαφέροντα που γίνονται σε αυτή την πόλη. Ακολουθήστε μας και δεν θα χάσετε. Τα δύο αδέρφια, Άρης και Λάκης Ιωνάς, είναι φωτεινά παραδείγματα του κινήματος «Κάν' το μόνος σου» ή αλλιώς DIU. Είτε πρόκειται για το Free Press μηνιαίο περιοδικό τέχνης, είτε για τις εικαστικές τους δραστηριότητες και τις μουσικές τους ανησυχίες, όλα αντιμετωπίζονται σαν οι διαφορετικές πλευρές ενός ενιαίου art project, που είναι σπιτικό και χειροποίητο από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπήρχε πριν 3,5-4 χρόνια αυτό το πράγμα που ξεκίνησε και το Velvet και η Callas, δηλαδή το group κτλ. Με μια αίσθηση ότι πρέπει από μόνοι μας να δημιουργήσουμε χωρίς να περιμένουμε τους άλλους. Εμείς σαν καλλιτέχνες, δηλαδή μου το είδαμε, δεν έχουμε κανένα την ιδιότητα, ας πούμε, του εκδότη με την έννοια του εκδότη, δηλαδή είναι σαν ένα art project κι αυτό. Είπαμε, ας κάνουμε ένα περιοδικό, να προβάλλουμε αυτά που γουστάρουμε και να γράφουμε αυτά που γουστάρουμε χωρίς να περιμένουμε από κάποιους άλλους να κάνουν κάτι. Γενικότερα, μας ενοχλούσε πολύ η γκρίνια, ας πούμε, στην Αθήνα, ότι τίποτα δεν συμβαίνει. Οπότε, κάπως έτσι ξεκίνησε το Velvet. Δεν θα δεις ποτέ, ας πούμε, να γκρινιάζουμε, δεν θα δεις ποτέ μια αρνητική κριτική. Όχι γιατί δεν υπάρχουν αρνητικά ή άσχημα πράγματα, απλά δεν μας ενδιαφέρει να ασχοληθούμε εμείς με αυτά. Το επόμενο μας project είναι η πρώτη μας ατομική έκθεση που θα γίνει στην Gallery AMP το Δεκέμβριο, 17 Δεκεμβρίου. Και παράλληλα με την εικαστική δουλειά όλη που θα δείξουμε, θα κυκλοφορήσουμε και το πρώτο μας σιγκλάκι ως Callas. Η δουλειά μας είναι μια μίξη στοιχείων pop κουλτούρας, ας πούμε, με πολύ ελληνικά πράγματα. Αυτά τα μιξάρουμε εμείς, ας το πούμε. Δηλαδή είναι 2-3 πράγματα, είναι η λαϊκή αρχιτεκτονική, η αργαλή, όλο αυτό που είπαμε, η πατέντα που σε όλη την ελληνική επαρχία και όχι μόνο τη συναντάς, ας πούμε, σε κάθε συζήμα. Τα σχέδια τα κάνουμε εμείς τα πλοία και η μητέρα μας, οπότε είναι μια φάμπρικα παραδοσιακά ελληνική, ας το πούμε έτσι. Εμάς τα βιώματά μας ήταν αυτά, να παίζουμε στο χωριό της μητέρας μου, ξέρω εγώ, ο παππούς μας να ηχογραφεί σε κασετοφωνάκι τραγούδια που τραγούδαγε μόνος του, εμείς να χτίζουμε σπιτάκια και να κάνουμε δεν ξέρω τι με καφάσια. Το Velvet είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης παρέας. Το Translate Me προκύπτει από δύο συστατικά. Translate Me, μετάφρασέ με, και Eat Me, φάε με. Η Διεθνής Εικαστική Έκθεση Translate Me είναι μέρος μιας σειράς εκθέσεων του Platform Translation που ταξιδεύει σε διάφορους προορισμούς και περιλαμβάνει καλλιτέχνες από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Αμερική. Για αυτή την έκθεση θα μας μιλήσει η Ζωή Παπά. Ζούμε σε μια κοινωνία που δεν καταλαβαίνουμε τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα. Η παραπληροφόρηση υπάρχει παντού, όπως και οι διαφορετικές μεταφράσεις και εκδοσές ενός θέματος. Οπότε η γλώσσα πάρα πολλές φορές γίνεται ένα μέσο χειραγώγησης, ειδικά ατόμων που αναζητούν εξουσία.
Ο τίτλος Translate Me αποτελείται από δύο συστατικά. Από το Translate Me, μετάφρασέ με, και το Eat Me, φάε με. Όταν μιλάμε για κανιβαλισμό, εννοούμε έναν κοινωνικό κανιβαλισμό που όλοι βιώνουμε. Μπορεί να είναι και κυριολεκτικός, μπορεί να είναι και μεταφορικός. Πολλές φορές όλοι έχουμε πέσει θύματα κάποιου πιο καλού ομιλητή από εμάς και πολλές φορές έχουμε φάει κάποιον άλλον με το λόγο μας και με το τρόπο που χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας. Υπάρχει μια ποικιλία στα μέσα που χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες στην έκθεση, από βίντεο μέχρι performance, φωτογραφίες, installation, γλυπτική. Βλέπουμε άλλους να κάνουν αναφορά στη μνήμη, άλλοι να βλέπουν την αυτοφαγία περισσότερο σαν μια έννοια, άλλοι να κάνουν έργα που παρετούνται. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο καθένας έχει καταψυστεί από κάποιο σημείο. Από τα υπόγεια καμπαρέ του Saint-Germain des Prés μέχρι τους βραζιλιάνικους ρυθμούς και τα χορευτικά swing. Ένα μουσικό πολυεθνικό ταξίδι με οδηγό τη Φένια Παπαδόδημα εξελίσσεται κάθε Τρίτη στον Μπακαρό. Το πρόγραμμα αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι ένα παζλ. Είναι μουσικές και στίχοι που με σημάδεψαν όσο ζούσα εκεί. Έχω ζήσει 11 χρόνια στο Παρίσι, σπουδάζοντας θέατρο και παίζοντας σαν ηθοποιός. Και αυτό όλο ήταν το ρεπερτόριο που τραγουδάγαμε όλες οι παρέες, ας πούμε, όταν τελειώναμε την πρόβα ή αν θα πηγαίναμε κάπου να διασκεδάσουμε. Είναι περίεργο πράγμα. Το Παρίσι είναι μια πίστα που είναι σαν τις περιστρεφόμενες σκηνές, τις στρογγυλές στο θέατρο. Προσφέρει τη δυνατότητα να συναντήσεις εντελώς διαφορετικά στυλ με έναν τρόπο αυθεντικό. Βάλουμε μπροστά ένα δεύτερο CD των Έλευσης με πολύ μεγάλη πιθανότητα να συνεργαστούμε γι' αυτό με το Σαλίθ Κεϊτά στο Μάλι, δηλαδή να πάμε στο Μάλι και να κάνουμε όλες τις ηχογραφήσεις στο δικό του στούντιο εκεί. Παράλληλα, υπάρχει η πάρα πολύ συγκινητική πιθανότητα να κάνω κάτι με τον Λουδοβίκο των Ανογείων. Και επίσης έχουμε βρει με τον Γιώργο τον Παλαμιώτη που θα αναλάβει την ενορχήστρωση κάποια τραγούδια του Θεοδωράκη σε στίχους του Πολ Ελιουάχ. Πολλές φορές μου τυχαίνει να μου γίνει αυτή η ερώτηση κατά πόσο το να ασχολούμαι και με τη μουσική και με το τραγούδι και με την υποκριτική και με οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων έχω παράλληλες δράσεις, είναι κάτι που είναι προς όφελός μου ή εναντίον μου. Τώρα τα τσιτάτα τύπου πρέπει να ασχοληθείς με ένα πράγμα στη ζωή σου για να το εμβαθύνεις ή ασχολήσου με 500, γιατί έτσι κάνουν οι Αμερικάνοι ηθοποιοί, μου είναι το ίδιο.